Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί το παιχνίδι ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο. Ενημερωθήκαμε, ήρθα εδώ στο Σιβάν, είχε πέσει από πάνω από τον μπαλκόνι και χτύπησε πάντα πίσω στο... Έτσι, αν δεν ήταν μια γυναίκα εδώ, θα είχε πεθάνει το παιδί. Το σήκωσε για να μην γκρουφτεί από τα αίματα. Το αγόρι φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το κάγκελο του μπαλκονιού υποχώρησε, με το ίδιο να πέφτει από ύψος 6 περίπου μέτρων, ωστόσο στάθηκε τυχερό, καθώς έπεσε αρχικά σε παράπηγμα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα. Έκανε τσουλήθρα πάνω, είχε ρίξει νερά και έκανε τσουλήθρα πάνω στο μπαλκόνι, έπαιρνε φόρα και έκανε τσουλήθρα και χτύπησε το κάγκελο. Το είχε χτυπήσει πάρα πολλές φορές μάλλον από ό,τι ξέρεις και μετά υποχώρησε το κάγκελο και έπεσε από κάτω. Έπεσε με άλλα παιδιά. Έχει ένα αδερφάκι μικρό, 4 χρονών. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, με τις περιγραφές από τους γείτονες να είναι συγκλονιστικές. Έφυγε μαζί με τον μπαλκόνι το κομμάτι, τώρα το φτιάξανε σήμερα το μπαλκόνι. Και έφυγε μαζί με τον μπαλκόνι και ήρθε με το κεφάλι κάτω. Και γλακούσαμε και είδαμε το κεφάλι του διαλυμένο. Δηλαδή, λέω τέρμα. Το παιδί τελείωσε. Αλλά τελικά ήρθε στον φόρο, το βάλε πάνω, ναι, σαν νεκρό βέβαια, ούτε μίλα. Η σκέψη και οι προσευχές όλων μας είναι αυτές τις ώρες στο πλευρό του μικρού μαθητή, για τον οποίο ευχόμαστε να βγει νικητής, δηλώνει ο διευθυντής του πρώτου δημοτικού σχολείου, Τυπακίου. Το γεγονός το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, σε μαθητή του σχολείου μας, το Διονύση, συνέβη στην κατοικία του. Κατά πληροφορίες της οικογένειας, τα παιδιά έπαιζαν στο μπαλκόνι του σπιτιού. Και στο παιχνίδι επάνω τον πήρε το σώμα του και έπεσε στο κενό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι και οι συμμαθητές του και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να γίνει πολύ γρήγορα καλά και να έρθει να επιστρέψει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Περίοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με τον 11χρονο να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών και από εκεί στο Παγνή, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έπεσε με το σώμα πάνω στο σπιτάκι και μετά γύρισε με το κεφάλι και έπεσε κάτω. Είχα την εγγονή μου στο χέρι μου και το παιδί δεν κοιμήθηκε καθόλου νύχτα το βράδυ. Οθώ να βοηθήσει το παιδί να γλιτώσει. Το αγοράκι υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα στο σώμα, με το ίδιο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή.